Στην Ιερουσαλήμ και στο συνεργάτη μας, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΜ και του Ινστιτούτου του Μπεν Κουριών, Γαβριήλ Χαρίτο, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ισραήλ. Γαβριήλ. Χαίρετε και καλό βράδυ από την Ιερουσαλήμ. Μία αντιπατική είδηση ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα περίπου από την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του στρατού, ότι από αύριο θα μπορούν όλα τα σχολεία της χώρας να λειτουργούν κανονικά, εκτός φυσικά από την ζώνη που είναι γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας με τις πόλεις Αστοτ και Άσκελον, όπως και τις ζώνες που είναι κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Φυσικά οι Δήμοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν κατά πόσο θα εφαρμόσουν αυτή τη σύσταση, όμως παρόλα αυτά είναι μια εξέλιξη την οποία ειλικρινά εγώ δεν περίμενα να την ακούσω σήμερα. Τώρα, αύριο επισκέπτεται το Ισραήλ ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας και ο Καγκελάριος της Αυστρίας για μία ακόμα επίσκεψη συμπαράστασης προς το Ισραήλ, όπως επίσης και για μία ακόμα προσπάθεια να ανεβρεθεί μία λύση στους εχμαλώτους και να παραταθεί ο χρόνος έως την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης. Άλλωστε, με το ίδιο κλίμα είχε διεξαχθεί και σήμερα η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου εδώ στη χώρα, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο του Ισραήλ. Αυτά από την Ιερουσαλήμ. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.